Τώρα πάμε να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλο που μπορεί να χρειάζονται πολλές πολλές εκπομπές για να καταλάβουμε φίλες και φίλοι ότι στη ζωή υπάρχει και το όχι. Εμείς έχουμε μάθει να λέμε ναι και όταν πούμε το ναι και φύγουμε από εκεί που πούμε το ναι λέμε γιατί δεν είπα όχι. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό, πόσες φορές έχουμε μετανιώσει για την ευκολία που λέμε το ναι και ίσως θα πρέπει να εκπαιδευτούμε και να μάθουμε να λέμε κάποιες φορές όχι και στη ζωή μας. Δεν ξέρω αν η κυρία Θέκλα Πετρίδου, η ψυχολόγος μας και συνεργάτηδά μας και φίλη μας, το έχει καταφέρει. Λέω εμείς όχι. Προσπαθούμε, ναι. Λες όχι. Ναι. Είμαι πολύ περήφανη το γιατί λες, έχει κάποια χρόνια που άρχισα και το λέω με αποφασιστικότητα. Κατά μου τραμπάμε έτσι με το άλλο. Με assertiveness που λες στα αγγλικά. Αποφασιστικά. Όχι. Όχι. Δεν μπορώ. Όχι. Όχι σαν το όχι του μεταξά. Άλλο όχι. Όχι. Δεν συμφωνεί με τις αρχές μου αυτό που μου ζητάς. Όχι, με τιμά η πρότασή σου, αλλά θα την αποφύγω. Παλιά ήσουν και εσύ συνέχεια του ναι, ας πούμε. Κοιτάξτε, για να είμαστε και ρεαλιστές, έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που λόγω συντηρητικότητας, θρησκευτικής συντηρητικότητας, μας είχα μάθει να λέμε όχι από μωρά. Να λέμε όχι, όχι στα δικά τους, στους άλλους. Ναι. Δηλαδή, μας είχαν εκπαιδεύσει οι γονείς μου με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αποφεύγουμε τους λεγόμενους πειρασμούς. Άρα, είχα μάθει από μικρή να λέω όχι στον πειρασμό. Όχι στους πειρασμούς. Μεγαλώνοντας όμως, συνειδητοποίησα ότι έλεγα όχι επιλεκτικά. Ναι. Υπήρχαν και άλλα όχι τα οποία δεν μπορούσα να τα πω. Για παράδειγμα, δεν μπορούσα να πω όχι σε αυτούς που με δίδαξαν να λέω όχι. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε για μένα ίσως ήταν πιο εύκολο στην πορεία της ζωής μου και λόγω αυτού που σπούδασα και λόγω της δουλειάς μου να μάθω να λέω όχι. Ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο. Ξέρεις, το όχι όμως δεν έχει να κάνει μόνο με μεγάλα πράγματα της ζωής μας. Ακόμα και απλά πράγματα. Δηλαδή, σου προτείνει κάποιος να πας κάπου, ας πούμε. Και είσαι κουρασμένος. Δεν σε ευχαριστεί, ρε παιδί μου, και είσαι κουρασμένος και δεν σε ευχαριστεί κιόλας. Και πας είτε από συνήθεια, είτε για να κάνεις το χατήρι του άλλου. Να πεις εκεί όχι, δεν θέλω να πάω. Θυμάσαι την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει το θέμα για την αυτοεκτίμηση. Ναι. Και το είχαμε αφήσει τα στη μέση. Καταρχήν σε βλέπω πολύ καλοκαιρινή σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθε το καλοκαίρι. Και νομίζω Λούς προλαβαίνει να παίξει και αυτή την εκπομπή μας. Σήμερα είναι τα γενέθλια του αδερφού μου, 9 Ιουνίου. Χρόνια του πολλά. Αδερφός μου, έχω έναν αδερφό μόνο. Ένας αδερφός. Ο Θεοδόσης ο Πετρίδης, είναι ορθοπαιδικός χειρουργός στην Πάφο. Και πρέπει να νιώθει περήφανος για σένα βέβαια. Νομίζω και εγώ νιώθω Καμαρώνη. Πολύ περήφανη για τον αδερφό μου τον μικρό. Είναι θυμάμαι και τη μέρα που γεννήθηκε. Είσαι ήμουν ομορφός εγώ. Λες, ξέρω εγώ, έτσι λένε οι αριθμοί. Λοιπόν, για πες μας τώρα σε παρακαλώ για το όχι. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για την αυτοεκτίμηση τη χαμηλή και πώς την ψηλώνουμε. Και είπες να συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Ναι. Και όταν μου έστειλες μήνυμα, τι θα πούμε σήμερα, σου έγραψα. Πώς να λέμε όχι και πώς είναι αυτός ο βασικός τρόπος για να ανεβάζουμε την αυτοεκτίμησή μας. Όχι, δηλαδή μπορεί να είναι και άνοδος αυτοεκτίμησης. Είναι μέσο με το μέσο, οποίο θα ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Τι σημαίνει ψηλή αυτοεκτίμηση. Σημαίνει αγαπώ τον εαυτό μου, εκτιμώ τον εαυτό μου, γνωρίζω την αξία που έχω ως άνθρωπος. Γνωρίζω τα θέλω μου και γνωρίζω και τα όρια μου. Ναι. Τι είναι δική μου επιθυμία και τι δεν είναι δική μου επιθυμία. Και εκτιμώ τον εαυτό μου περισσότερο από τους άλλους, οπότε δεν πουλώ τον εαυτό μου φτηνά για τους άλλους. Είτε πρόκειται για να κάνω μια μικρή εξυπηρέτηση ή μια μεγάλη εξυπηρέτηση ή εκδούλευση. Ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ναι και σκέφτεται δεν μπορώ να πω όχι γιατί θα στενοχωρήσω τους άλλους. Δεν μπορώ να πω όχι γιατί μετά δεν θα με συμπαθούν. Εγώ πολλές φορές το κάνω αυτό. Δεν θέλω να στενοχωρήσω τον άλλον. Το ξέρω. Του λέω όχι. Είσαι people λέω, ναι. pleaser. Του είσαι λέω, people ναι. pleaser. Υπάρχει αυτή η λέξη στα αγγλικά. Και μέσα μου λέω ρε παιδί μου, γιατί δεν λες όχι, ας πούμε. Υπάρχει η λέξη στα αγγλικά people pleaser, που σημαίνει αυτός που θέλει να ευχαριστεί τους άλλους. Μάλιστα. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε people pleaser. Όχι, θέλω και τον εαυτό μου τον ευχαριστώ. Το ξέρουμε κι αυτό για σένα. αλλά αυτό είσαι ένα σπάνιο μείγμα. Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει και τον εαυτό μου. Αλλά πολλές φορές, ας πούμε, όχι από ανάγκη. Από δική μου έτσι. Ντρέπεσαι. Ναι, ντρέπεσαι ή λυπάσαι. Ντρέπομαι. Ξέρεις κάτι μερικές φορές. Δεν λυπάμαι κανέναν. Ντρέπομαι. Ντρέπεσαι. Δεν είναι ντροπή να γνωρίζεις τα όρια σου και να γνωρίζεις την αξία σου. Ντροπή είναι να μην γνωρίζεις ποιος είσαι. Ναι. Ντροπή είναι να γίνεσαι έρμεος στις επιθυμίες των άλλων και όχι τις δικές σου. Κοίταξε, Ανδρέα, εγώ σου το έχω ξαναπεί, είμαι πολύ άνθρωπος της ευθύνης. Εντάξει, έχουμε αναλάβει κάποιες ευθύνες, για παράδειγμα, φέραμε παιδιά στον κόσμο. Ναι, είμαστε υπεύθυνοι να τα μεγαλώσουμε όσο γίνεται πιο υγιώς. Ή έχουμε κάνει μια δέσμευση, μια σχέση, ένα γάμο, είμαστε υπεύθυνοι να μείνουμε εκεί, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ή να το διαχειριστούμε υπεύθυνα, εάν θα το σταματήσουμε. Δεν μιλάω για να λέμε όχι σε αυτά που
έχουμε αναλάβει υπεύθυνα ήδη, μιλάμε να λέμε όχι στο τι θέλουν οι άλλοι από εμάς για να μας εκμεταλλευτούν. Ναι, ναι. Ζούμε σε μια κοινωνία τεμπέλικη. Σε μια κοινωνία που είναι του, πώς το λες, δεν με νοιάζει, ο χαδελφέ, ναι. Του χαδελφισμού. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα αρπαχτής. Ναι, αν μπορώ να το φορτώσω αυτό στη Θέκλα, γιατί να το κάνω εγώ. Ναι. Ή αν μπορώ να το φορτώσω στον Ανδρέα, γιατί να το κάνω εγώ. Πες το ξανά αυτό. Και αυτό συμβαίνει και μέσα στις οικογένειες, και μέσα στα ζευγάρια, και μέσα στα σπίτια, και με τα παιδιά. Και ας πάρουμε το όχι ως γονείς, γιατί πολλοί από εμάς είμαστε γονείς. Είναι και τα παιδιά σήμερα στο σπίτι, είναι της αναλήψεως. Μας βλέπουν και παιδάκια σήμερα. Μας βλέπουν και παιδάκια. Καλημέρα μας. Καλημέρα στα παιδιά. Στα μικρά όμορφα πλασματάκια. Τα οποία είναι τυχερά σήμερα, τυχερά και έχουν αργία. Ναι. Λοιπόν, είναι της αναλήψεως σήμερα. Και βλέπουν την εκπομπή μας για να τρώνε το φαγητό τους. Μας φοβούνται δηλαδή. Τα δικά σου παιδιά σίγουρα, Αντρέ. Σίγουρα βλέπουν. Ναι. Σε χαιρετάνε κιόλας. Ναι, εμένα όταν ήταν μικρά με χαιρετούσαν. Λοιπόν, όταν το παιδί μας, για παράδειγμα, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του και δεν κάθεται να διαβάσει μόνο του το μάθημά του και λέει «Θέλω να μου διαβάσεις», το να του πεις ναι, δηλαδή να καθίσεις να του κάνεις εσύ τη δουλειά που έχει να κάνει το ίδιο, του κάνεις κακό. Ναι. Ενώ πρέπει να μπορείς να του πεις «Όχι, δεν θα σου γράψω εγώ την εργασία σου, την κάνεις μόνος σου». Για να μάθεις. Εδώ είναι ένα διαφορετικό όχι όμως. Άλλο είναι το όχι που λέμε εμείς τώρα στις, να είσαι έρμεο και επισκοπού πολλές φορές των άλλων. Να κοίταξε, πολλά, η ζωή αποτελείται από μικρά διοικά. Ναι, ναι ή όχι, ναι, ναι ή όχι, ναι, ναι ή όχι. Συνεχώς παίρνεις απόφαση, θα κάνω αυτό, δεν θα το κάνω. Συνεχώς αποφασίζουμε για ναι ή όχι. Είναι, ναι. Είναι binary η ζωή, ναι, έχει αυτό το μικρό διοικό σύστημα. Το συνεχόμενο ναι όμως σε ανθρώπους δεν είναι και σημείο εκμετάλλευσης πολλές φορές. Μα αυτό σου λέω, παιδί μου, αυτός που δεν μπορεί να πει όχι, τη χάνει, γίνεται θύμα των άλλων. Μάλιστα. Μαθαίνουν οι άλλοι ότι είναι εντάξει, για παράδειγμα, να καθυστερήσω στο ραντεβού μου. Α, ναι. Α, να σου πω αυτό με το κομμωτήριο. Όταν μετακόμισα το 2011 στη γειτονιά μου, μετακόμισα, έχει ένα κομμωτήριο και απέναντι. Εγώ συνήθως πάω στη θεία μου στα Λατσιά, αλλά επειδή είναι μακριά, πήγα και στο κομμωτήριο. Πω την πρώτη μέρα καθυστέρησα 5 λεπτά, μου έκανα σκηνή. Λέω, πάει, τι ιδιότροπες είναι αυτές. Ξαναπάω, καθυστέρησα, μου ξανά έκανα σκηνή. Καλά σου κάνανε. Και μετά συνειδητοποίησα ότι μου έκαναν πάρα πολύ καλά. Γιατί μου είπαν, εάν καθυστερείς εσύ και εμείς σου λέμε ναι, Θέκλα, είναι εντάξει να καθυστερείς, σημαίνει μετά θα καθυστερήσουμε και την επόμενη πελάτησα και την επόμενη πελάτησα και μετά έτσι θα γίνουμε κακές με τις άλλες. Έτσι είναι, Θέκλα. Επειδή ήσουν αφήρμα, εσύ πήγαινες εκεί με καθυστέρηση. Καμία σχέση, αγάπη μου, δεν ήμουν αφήρμα. Καμία σχέση. Πήγαινε καθυστέρηση και καθυστέρησε όλο τον κόσμο. Όχι. Και μετά συνειδητοποίησα ότι όταν καθυστερείς να πας κάπου, είναι είτε γιατί δεν θες να πας, είτε γιατί δεν θεωρείς σημαντικό αυτό που πας να κάνεις, είτε γιατί λες εντάξει μωρέ, δεν θα μου θυμώσει αυτός, είτε θα ενοχληθεί. Ναι, ναι. Και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να δείξω εκτίμηση στις κοπέλες, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Ποντάρουμε στην εκτικότητα των άλλων. Ναι. Και με βοήθησε το ότι μου είπαν όχι. Όχι, Θέκλα. Όχι, Θέκλα. Δεν θα ξαναργήσεις. Όχι στη Θέκλα. Δεν θα σε ξανακτενίσουμε αν έρθεις αργά. Θα πας ακτένιστη. Μα και εγώ στο κομμωτήριο πάω, έτσι μου λένε. Έτσι σου λες, στο κομμωτήριο πας. Λοιπόν, πες μου τώρα, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Πάρα πολλά. Πολύ. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων που έχουν να κάνουν από παιδικά βιώματα κτλ. Οικογένεια κτλ. Εμείς πάμε στο θετικό. Δηλαδή, πώς ένα άτομο μπορεί να κερδίσει, να ανεβάσει αυτό το πράγμα που λέμε αυτοεκτίμηση. Πώς να ανεβάσει την αυτοεκτίμηση. Όταν ζεις σε ένα περιβάλλον που σε ουσιαστικά σου τσαλακώνει, σου τσαλαπατάει την αυτοεκτίμηση. Κοίταξε, είναι δύσκολο όταν είσαι παιδί και ζεις σε μια οικογένεια που σου καταπατά τα αισθήματα της αγάπης για τον εαυτό σου, ή αν είσαι παιδί που είσαι σε ένα σχολείο που δέχεσαι σχολικό εκφοβισμό ή bullying, είναι δύσκολο σε εκείνη την περίοδο από μόνος σου να καταφέρεις να ανεβάσεις την αυτοεκτίμησή σου, και γι' αυτό υπάρχουν και οι ψυχολόγοι. Ναι. Δηλαδή, ένα από τα βασικά θέματα για τα οποία πάει κάποιος στο ψυχολόγο είναι για να τον βοηθήσει να εξηγιάνει τη σχέση του με τον εαυτό του. Πάτε είχα μια πορεία μαζί. Εσύ πας σε ψυχολόγο. Ναι, πάω. Πάω στη συνάδελφο, τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, που είναι στη Λεμεσό. Και την ευχαριστώ που με ανέχει. Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ καλή. Και αν δεν την είχα, δεν θα μπορούσα να ήμουν ισορροπημένη. Άρα, όλοι θέλουμε τον ψυχολόγο μας. Εννοείται, Ανδρέα. Κοίταξε. Οι ψυχολόγοι θέλουν οπωσδήποτε ψυχολόγο, γιατί καθημερινά έρχεσαι σε επαφή με πολλά έντονα αρνητικά συναισθήματα των ανθρώπων που έρχονται κοντά σου για να μοιραστούν το άρα πρόβλημα τους και τον πόνο τους μαζί τους. Άμα είσαι ζωντανός άνθρωπος και δεν είσαι ζώων, στενοχωριέσαι. Πώς τα λες, επηρεάζεσαι.
έχουμε και τα δικά μας. Να μην είμαστε και... Έχουμε και τα δικά μας. Δηλαδή και τα προσωπικά μας και τα οικογενειακά μας και με τα παιδιά μας και με τα οικονομικά μας και με όλα. Οπότε δηλαδή... κάποια στιγμή φτάνει ο άνθρωπος σε ένα σημείο που χρειάζεται αποφόρτιση. Οι ψυχολόγοι, κατά τη γνώμη μου, για να είναι καλοί στη δουλειά τους, εκτός από τις κατάλληλες σπουδές, τη μόρφωση, το φιλότιμο, το να βλέπουν τη δουλειά ως λειτουργήμα. Το ταλέντο. Το χάρισμα, ίσως. Ναι, είναι δώρο από το Θεό, εγώ νομίζω, το να είσαι καλό. Όλοι καλοί. Ναι, είναι κάποια χαρίσματα. Ναι. Χρειάζεται να έχουν την υπευθυνότητα να αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορώ από μόνος μου να κρίνω τη δική μου ψυχική υγεία. Χρειάζεται να παίρνω τακτικά τη γνώμη ενός συναδέλφου. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι ντροπή. Δηλαδή τώρα, επειδή εγώ παραδέχτηκα ότι πάω στη συνάδελφο, ότι πάω στο ψυχολόγο, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι τρελή. Ούτε οι πελάτες μου που έρχονται σε μένα είναι τρελοί, ούτε οποιοδήποτε επισκέπτεται ψυχολόγο είναι τρελός. Αν με ρωτάς, είναι πιο λογική από όλους, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι ας πάω να μιλήσω σε κάποιον επιστήμονα, ο οποίος έχει μια αντικειμενική γνώμη να μου δώσει, να με βοηθήσει να ξεμπερδέψω λίγο το κουβάρι που έχω στο μυαλό μου. Πάμε γιατί μια άλλη άποψη έξω από το παιχνίδι μπορεί να σε βοηθήσει και να είναι. Επίσης, εδώ θα το ξαναπώ, ξέρω ότι γίνομαι έντονη. Δύο πράγματα. Το πρώτο το πράγμα είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο ιδιώτες ψυχολόγοι, υπάρχουν και ψυχολόγοι στα νοσοκομεία και σε δωρεάν δομές. Άρα, ο κόσμος που έχει δυσκολία οικονομική δεν θα πει, επειδή εγώ δεν μπορώ να επομισθώ το πόσα χρήματα χρεώνει ο κάθε ιδιώτης ψυχολόγος, δεν μπορώ να πω σε ψυχολόγο. Μπορείτε να ρωτήσετε στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας της περιοχής σας. Είπαμε, κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν προγράμματα δωρεάν ψυχοθεραπείας. Αυτό. Και το δεύτερο θέλω να τονίσω είναι ότι σύμβουλοι προσωπικής ανάπτυξης, personal coaches κτλ. Δεν είναι επιστήμονες, δεν είναι ψυχολόγοι. Όταν έχεις ένα θέμα, καλύτερα κατά τη γνώμη μου να απευθύνεσαι σε έναν επιστήμονα, σε έναν ψυχολόγο, ο οποίος μπορεί να προσέξει τη ψυχική σου υγεία. Οποιοδήποτε κάνει, μαθαίνει ένα προγραμματάκι του τύπου, ξέρω εγώ, χαλάρωση με τον τάδε τρόπο, ή ύπνωση, ή το ένα ή το άλλο, που είναι παραψυχολογίες, παραεπιστήμες, είναι επικίνδυνο να πηγαίνουμε εκεί, γιατί μπορεί να έχουμε μια διαταραχή και να μην μπορεί να τη διαγνώσει αυτός ο άνθρωπος και να μην μπορεί εγκαίρως να μας πει, για παράδειγμα, ξέρεις, πρόσεξε το αυτό, ή πήγαινες και στο ψυχίατρο να σε δει, να πάρεις ένα φάρμακο αν χρειάζεται. Αυτό είναι πολύ προσοχή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτά τα επαγγέλματα. Αυτοκτήμηση. Ο καθένας θέλει να κάνει τη δουλειά του, αλλά προσέξτε να πηγαίνετε σε ψυχολόγο που να έχει πτυχίο πανεπιστημίου ψυχολόγου, να είναι ειδικό ψυχολόγο. Όχι, ούτως ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να έχετε κάποια διαταραχή και να μην μπορεί να διαγνωστεί. Εντάξει. Πάμε στην αυτογνωσία. Στην αυτογνωσία. Ναι. Ή στην αυτοεκτίμηση. Κοίταξε, έχεις δίκιο. Αν δεν έχεις αυτογνωσία. Αν δεν έχεις αυτογνωσία, δεν μπορείς να έχεις αυτοεκτίμηση. Και ένας άνθρωπος με ψηλή αυτοεκτίμηση αναγνωρίζει και τα ελαττώματα του. Παραδέχεται και τις ελλείψεις του. Παραδέχεται και τα κακά του. Δεν βλέπει τον εαυτό του. Έχει λιγότερες ανασφάλειες. Βέβαια. Η ανασφάλεια τι σημαίνει? Δεν νιώθω καλά για τον εαυτό μου, δεν νιώθω ασφαλής. Περιμένω να με αγαπήσουν οι άλλοι για να αγαπήσω τον εαυτό μου. Ναι. Βλέπω τον εαυτό μέσα από τα μάτια των άλλων. Τρομάζω από τις αδυναμίες μου και τις ελλείψεις μου, γιατί θεωρώ ότι αν με ανακαλύψουν οι άλλοι ότι έχω αυτό το ελάττωμα ή το άλλο το ελάττωμα, δεν θα με θέλουν πλέον. Σωστό, δεν θα με αγαπάνε. Αν ο άνθρωπος έχει αυτογνωσία και εντοπίζει τα ελαττώματα του και τα αναγνωρίζει και τα αγαπά, με την έννοια του να αποδέχεται τον εαυτό του και να δουλεύει στο πώς να τα καλυτερέψει και να τα, να τα λιγοστέψει. Συγγνώμη, επειδή διαβάζω στα αγγλικά, μου έρχονται μερικές φορές σκέψεις στα αγγλικά. Τότε δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει καλή αυτοεκτίμηση. Εκτός αν είσαι ένα ελάττωμα από πάνω σκάτω, ας πούμε. Αν είσαι έτσι ένα ελάττωμα από πάνω σκάτω, τι να πούμε τώρα, δεν υπάρχει σωτηρία. Και τη σωτηρία της ψυχής έχει να κάνει και με την ποιότητα του ανθρώπου, δεν είναι έτσι? Ναι, ψάχνουμε τη σωτηρία της ψυχής, αλλά πώς να τη βρεις σωτηρία της ψυχής όταν τη γυρεύεις με λάθος τρόπο? Κοίταξε, εγώ δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ελάττωμα πάνω σκάτω. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περισσότερη πνευματικότητα και λιγότερη πνευματικότητα. Και θέλω να πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να γοητευτεί από τους πνευματικούς αγώνες της ψυχής και να μπει σε μια διαδικασία του να αποκτήσει περισσότερη αυτογνωσία και υγιή αυτοεκτίμηση. Γιατί κάποιος ο οποίος νομίζει ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος. Ναι, αυτό είναι κλιματικό. Για παράδειγμα, είμαι η πιο σπουδαία ψυχολόγος. Είμαι η πιο όμορφη γυναίκα. Είμαι, ξέρω εγώ, το πιο σπουδαίο πρόσωπο που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Είμαι
Σωστό αυτό που λέει. Αυτό σημαίνει εγωκεντρισμός, ναρκισισμός και παντελής έλλειψη γνώσης των πραγματικών μας δυνάμεων και δυναμιών. Ναι, αλλά αυτοί οπότε... δίκλα μου επιβιώνουν πιο εύκολα νομίζεις, από τους άλλους όμως. Νομίζεις. Όχι. Αυτοί είναι πιο εύκολα θα διαλυθούν στην πρώτη δυσκολία και στην πρώτη επίθεση που θα τους κάνει κάποιος. Και αυτοί μπορεί να κάνουν και κακό στους άλλους. Εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε επιτυχημένοι μόνο ή μας ενδιαφέρει να είμαστε και καλά ψυχικά. Το ψυχικά είναι το πρώτο. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που τα έχει καλά με τον εαυτό του και με τη συνείδησή του. Θα είναι και επιτυχημένος. Και είναι και υπεύθυνος άνθρωπος και νιώθει ότι εκτελεί τα καθήκοντά του, τότε θα επιτύχει και όταν θα επιτύχει, η επιτυχία του θα είναι αυθεντική, δεν θα είναι ψεύτικη. Ναι. Όταν επιτυχάνουμε πατώντας πάνω στις πλάτες των άλλων, όταν επιτυχάνουμε εκμεταλλευόμενοι τους άλλους, όταν επιτυχάνουμε χρησιμοποιώντας μέσα, παρανομίες, βρώμικα πράγματα, τότε. Κάποια στιγμή θα πέσουμε. Γιατί μωραίνει κύριος όταν πολλές σε βούλετε, λέει στην Αγία Γραφή. Λέει ο Θεός. Είμαι κορυφαίος θεολόγος. Λέει ο Θεός παλαβώνει κάποιον που θέλει να το χάσει. Yeah. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι με ύπουλους τρόπους προσπαθούσαν να παρακάμψουν τους άλλους, να θάψουν τους άλλους για να προχωρήσουν αυτοί. Όμως ζούμε σε μια κοινωνία που συναντάς και πάρα πολλούς τέτοιους. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια έχουμε αρχίσει και με αυτό το σπουδαίο γενικό ελεκτήβο που έχουμε τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ και αυτόν και τη σύζυγο του και την οικογένειά του, έχουν αρχίσει να βγαίνουν σκάνδαλα στην επιφάνεια και έχει αρχίσει επιτέλους να έρχεται η τιμωρία. Τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο. Το οποίο δεν γινόταν που καθόλου πριν. Το έσωσες τώρα. Δηλαδή ήταν δεδομένο προηγουμένως, Ανδρέα. Τώρα μόλις το έσωσες, είπες σε κάποια επίπεδα. Σε κάποια επίπεδα. Ναι. Σε κάποια επίπεδα. Μέχρι εκεί που μας παίρνει. Μέχρι εκεί που μας παίρνει, αλλά να σου πω κάτι. Ξέρεις πώς οι άνθρωποι στη δημόσια υπηρεσία, στους διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, ταλαιπωρούνταν, βασανίζονταν από ανθρώπους όπως αυτούς που περιγράψαμε, ναρκισσιστές, χωρίς ηθικές αναστολές, οι οποίοι εξαπέλυαν επαγγελματικό πόλεμο στους συναδέλφους τους και δεν μπορούσε κανείς να τους σταματήσει. Ενώ τώρα, με αυτή την ιστορία, ναι, που υπάρχει μια πολιτική βούληση για τιμωρία, μπορεί να μην τιμωρούνται τα ψηλά-ψηλά δώματα, αλλά αυτοί που είναι ανάμεσά μας και είναι συνάδελφοι μας και είναι στον ίδιο κλάδο με εμάς, στο ίδιο επίπεδο δύναμης, αυτοί τιμωρούνται. Καταλαβαίνεις. Μόνο αυτή. Δεν πειράζει, ας είναι και αυτή. Μα ξέρεις τι μεγάλη υπόθεση είναι να νιώσεις. Κάποιος να τιμωρείται. Να νιώσεις, ρε παιδί μου, ότι επιτέλους δικαιώνεσαι. Ότι αν για χρόνια στη δουλειά σου, στον κλάδο σου, έχεις επαγγελματικό πόλεμο, έχεις εκφοβισμό, νιώθεις ότι δεν μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, ότι οποιοδήποτε άνθρωπος που έχει μια πολιτική, οικονομική δύναμη μπορεί να σε κάνει ό,τι θέλει και να σε στενοχωρεί. Όταν επιτέλους αυτός ο άνθρωπος μπαίνει στη θέση του, ξέρεις πόση δικαίωση νιώθεις. Δικαίωση. Και αυτό συμβαίνει. Αυτή και αν είναι μεγάλη λέξη, δικαίωση. Όχι εκδίκηση. Δικαίωση. Τι σημαίνει δικαίωση, δικαίωση. Τώρα είναι μεγάλη υπόθεση. Πώς δικαιώνεται ένα πλάσμα, πώς δικαιώνονται οι στόχοι σου, τα όνειρά σου. Κοίταξε. Και... καλά, μαζί σου, κοίταξε να δεις. Μαζί σου μπορεί να κουβεντιάζω ώρες και να φεύγουμε, να πηγαίνουμε από εκεί. Εδώ, δεξιά-αριστερά. Έχουμε ζαλίσει τον κόσμο, πάνω νομίζω. Την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμηση πάλι δεν την κουβεντιάσαμε. Την κουβεντιάσαμε, δεν την κουβεντιάσαμε. Λίγο. Εγώ θέλω να μου πεις τώρα, υπάρχει ένα βιβλίο να το ανοίξω τώρα και να πω. Το διαβάζω και τελειώνω και λέω: εντάξει, τώρα έχω αυτοεκτίμηση. Όχι. Δεν θα διαβάσει ένα βιβλίο. Θα διαβάσει πολλά βιβλία. Θα ακούσει πολύ μουσική. Η μουσική είναι πολύ ωραία και ψυχοθεραπευτική. Εσύ, σένα που σου αρέσει η μουσική, πολύ, ναι. Πολύ. Η μουσική είναι μια σπουδαία ψυχοθεραπεία. Αν ακούτε άνθρωπο που δεν ακούει μουσική, να ανησυχήσετε. Το νιώθω πολλές φορές. Είναι κάθαρση η μουσική. Ενώ ας πάω με μια ένταση, όταν ακούσω αυτό που θέλω. Υπάρχει μια γαλήνη στο τέλος. Τι ωραία. Ναι. Η μουσική, το περπάτημα στη φύση, η επαφή με τη φύση, η επαφή με τον εαυτό μας, ο καλός ο ύπνος, η υγιής διατροφή. Ναι. Υπάρχουν άλλο, πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και το άλλο. Καλό όσοι έχουν πρόσβαση στο άλλο, Ανδρέα. Το άλλο ή δεν είναι κατ' επιλογή, δεν το αγοράζεις, ελπίζουμε. Πρέπει να έχεις πρόσβαση. Λοιπόν, και το άλλο. Συνέχεια τώρα, φίλες και φίλοι. Καλή επιτυχία απόψε στο τέλεθον. Καλή επιτυχία να άξιος ο σκοπός σας. Πραγματικά. Εύχομαι να ξεπεράσετε κατά πολύ τα προσδοκόμενα. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά γιατί. Θα πάτε πάρα πολύ καλά. Είναι... και είστε όλοι αγαπημένοι, ναι, απόψε. Τα φιλιά μου είμαστε σε όλους τους λοιπόν, παρουσιαστές του τέλεθον. Και αυτοκριτική θέλω να κάνουμε κάποια στιγμή. Αυτοκριτική. Αυτογνωσία, okay, αυτοκριτική, το άλλο που λέγαμε στην επόμενη εκπομπή. Αυτά είχαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα. Δημητρίδου, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο να έχουμε. Ραντεβού το βράδυ 9:15 εδώ, Τέλεθον 2016. Η καρδιά του Τέλεθον χτυπάει στο Σίγμα απόψε. Να είμαστε όλοι εδώ.
Καλό υπόλοιπο και ραντεβού το βράδυ εδώ στην τηλεόραση του ΣΥΓΜΑ. Γεια σας.